Τούρκεν από το 2014, το ΕΔΑΘ καλεί την Άγκυρα να καταβάλει 90 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στους συγγενείς αγνοωμένων και εγκλωβισμένους. Αυτή συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα. Μέχρι που ακόμα και για το ότι η Κύπρος δεν έχει προετοιμαστεί στο πώς θα τα κατανείμει, άρα δεν έχει αυτή την υποχρέωση. Προς το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών τρέχει για τις ετοιμασίες του πλάνου κατανομής των χρημάτων την ίδια ώρα που στα σκαριά βρίσκεται και ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον χειρισμό του ζητήματος των αγνοωμένων. Η άτεκτη στάση της Τουρκίας πάντως θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και το έργο της ΔΕΑ. Η τελευταία χρονιά πραγματικά ήταν δραματική σε σχέση με τις ταυτοποιήσεις. Και επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα. Αρνείται επίμονα και τσιθελικά να δώσει στοιχεία και πληροφορίες που έχει ο τουρκικός στρατός για σημεία και περιοχές που τάφηκαν αγνοούμενοι μας. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, ενώπιον της οποίας συζητήθηκαν σήμερα τα ζητήματα των αγνοωμένων, μιλά για αναγκαία εντατικοποίηση των προσπαθειών για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών.